Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα τέλειο YouTube επεισόδιο, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε την πιο ωραία σαλάτα νησουάζ. Την έχετε ακούσει, τη γνωρίζετε, ίσως να μην ξέρετε πώς φτιάχνετε, είναι η πιο εύκολη σαλάτα που υπάρχει στον κόσμο, είναι 100% μεσογειακή και σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας πω τι έχει παραδοσιακά η σαλάτα νησουάζ και τι θα κάνω εγώ διαφορετικό. Απλά θα προσθέσω 2-3 υλικά, δεν θα κάνω κάτι φανταστικά διαφορετικό. Ποιος σας αρέσει πιο πολύ, αυτό ή αυτό? Αυτό. Ωραία. Όχι, υπάρχει κόνσεπτ που έχω πάρει αυτό, γιατί θέλω να δείξω κανονικά πώς σερβίρεται η σαλάτα νησουάζ. Εμείς θα την ανακατέψουμε λίγο, γιατί η νησουάζ, καθώς σερβίρεται όταν πάτε σε μια γαλλική μπιστρό, είναι όλα ξεχωριστά μεταξύ τους και θέλω να το δείτε πώς φαίνεται. Βέβαια, είναι σχετικά λίγο δύσκολο να φας λίγο απ' όλα. Πρέπει να πάρεις πραγματικά λίγο απ' όλα να τα βάλεις στο πιάτο σου. Οπότε εμείς θα κάνουμε μετά ένα μικρό ανακάτωμα και θα το σερβίρουμε στην ωραία πιατέλα που διάλεξατε. Απλά θα ξεκινήσω εδώ σαν βάση για να σας δείξω πώς είναι μια νησουάζ. Λοιπόν, για μια νησουάζ χρειαζόμαστε ωραίο μαρουλάκι και στη δικιά μας την περίπτωση, φιλελάκι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, αυτό είναι το κλασικό ελληνικό μαρούλι. Το ξέρετε? Αυτό είναι ελληνικό. Στη Γαλλία χρησιμοποιούν το γαλλικό μαρούλι. Το γαλλικό μαρούλι είναι πιο τρυφερό, να το πω έτσι, δεν είναι τόσο τραγανό όσο το δικό μας. Και είναι σαν ένα μικρό λουλουδάκι, είναι σαν ένα πολύ μικρό λάχανο. Οπότε ουσιαστικά αυτοί χρησιμοποιούν αυτό το μαρούλι. Εμείς βέβαια είμαστε στην Ελλάδα, θα αλλάξουμε λίγο τη συνταγή και θα την κάνουμε έτσι λίγο πιο ελληνοποιημένη και θα βάλουμε ελληνικό μαρουλάκι, special, super και καταπληκτικό. Το παρακάναμε το μαρούλι? Ε, όχι, εντάξει. Έχω να βάλω και όλα αυτά τα υλικά. Λοιπόν, επόμενο μας υλικό είναι η πατατούλα. Θέλουμε πατάτες βρασμένες, όπου θα κόψουμε σε χοντρά κομμάτια εδώ. Εμένα μου αρέσει να τις κόβω έτσι πλάγια, κοιτάξτε. Γυρνάω την πατάτα, κόβω στα πλάγια, οπότε δίνω έτσι ένα 3D σχήμα στην πατάτα. Τη βλέπετε? Από ανούσια και απλά πατατούλα βραστή γίνεται κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε εδώ. Και η σαλάτα νησουάζ είναι πανεύκολη και υπερθρεπτική. Ουσιαστικά η σαλάτα νησουάζ είναι από τις πιο πλήρεις σαλάτες που υπάρχουν, γιατί είναι πραγματικά ολοκληρωμένο γεύμα. Δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα άλλο μέσα. Έχεις τον υδατάνθρακα από την πατάτα και από τα λαχανικά σου, έχεις την πρωτεΐνη σου από τον τόνο σου και τα αυγά σου. Γενικά είναι σούπερ. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα μας υλικά. Το επόμενο μας υλικό και για να φτιάξουμε οπωσδήποτε νησουάζ είναι τα φασολάκια. Άμα δεν βάλετε φασολάκια, και η σαλάτα σας δεν ονομάζεται σαλάτα νησουάζ. Οπότε τα φασόλια μας είναι απλά βρασμένα, όπως είναι εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που άρχισε να γίνεται η σαλάτα μας. Έχει τα πάντα, πραγματικά έχει τα πάντα και μας αρέσει. Λοιπόν, επόμενο υλικό που οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη σαλάτα νησουάζ είναι το αυγό. Χρειαζόμαστε αυγά. Εγώ έχω βάλει αρκετά αυγά για τη συνταγή, να σου πω την αλήθεια, 4. Αλλά θεωρώ ότι σε κάθε γέμισμα που κάνεις στο πιάτο σου πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον μισό αυγουλάκι. Οπότε θα βρείτε την ίδια σαλάτα με λιγότερα αυγά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω περισσότερα αυγά και κοιτάξτε εδώ. Είναι καταπληκτικό. Αρχίζουμε να μοιράζουμε τα αυγά μας στη σαλάτα μας. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και τώρα πάμε για το επόμενο μας υλικό. Τι είναι? Ντοματίνια. Θέλουμε ντοματίνια στη μέση, εδώ. Μας αρέσει τα ντοματίνια. Εν τω μεταξύ είναι άκρος μεσογειακή σαλάτα. Πραγματικά είναι μια σαλάτα που εκτός από τα φασολάκια που βάζουμε, θεωρώ ότι περίπου ίδια σαλάτα όλοι έχουμε φτιάξει στη ζωή μας. Μια σαλάτα με μαρούλι, αυγουλάκι, πατάτα, ντοματίνια σίγουρα έχετε φτιάξει. Και νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνταγή θα αρχίσετε να τη φτιάχνετε περισσότερο και θα ξέρετε πώς να την ονομάζετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος που σερβίρουμε πάντα οτιδήποτε φτιάχνουμε. Άλλο να λες στον κόσμο έφτιαξα μια σαλάτα με πατάτα και αυγό, και άλλο να λες στον κόσμο έφτιαξα μια σαλάτα νησουάζ. Καταλαβαίνετε κατευθείαν ότι παίρνει υπεραξία το φαγητό μας. Όλοι νομίζουν ότι τρώνε πιο γκουρμέ και τους αρέσει και περισσότερο το φαγητό. Λοιπόν, κόψαμε τα ντοματίνια στη μέση, εγώ τα κόψα λίγο διαγώνια γιατί μου αρέσει και ακριβώς την ίδια φιλοσοφία, όλα τα ντοματίνια θα πάνε εδώ πέρα δίπλα, τόσα από λίγα που θα βάλω εδώ πέρα για να χρωματίσω τη σαλάτα μου. Τώρα πάμε σε υλικά που κανονικά δεν έχει η συνταγή μας, αλλά εγώ τα έχω προσθέσει. Τα δύο υλικά μας είναι η πιπεριά φλωρίνης και το αγκουράκι τουρσί. Λοιπόν, κανονικά έχει πιπεριά η συνταγή μας, η νησουάζ. Απλά πιπεριά φλωρίνης δεν έχει, γιατί η πιπεριά φλωρίνης είναι η πιπεριά που έρχεται από τη Φλόρινα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Νίκαια δεν πέφτει κοντά στη Φλόρινα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να βάλουμε και λίγο πιπεριά φλωρίνης εδώ πέρα. Και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα μα τίποτα στην πιπεριά. Είναι έτοιμη, μαλακωμένη, καταπληκτική. Θα βάλω και κανένα δύο κομμάτια εδώ πέρα ίσα-ίσα να κάνω όμορφη τη σαλατούλα μου. Θέλω λίγες αντζούγες εδώ και εδώ. Και θα κρατήσω ίσα-ίσα 2-3 αντζούγες, γιατί θέλω να βάλω στο dressing μου. Τώρα, αγκουράκι τουρσί. Όπως σας είπα, το αγκουράκι είναι ειδικό μου addiction και επίσης η πιπεριά φλωρίνης. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει, δεν το βάζετε, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Τώρα, αυτές είπαμε τις κρατάμε λίγο στην άκρη, γιατί τις χρειάζομαι μετά για το dressing. Τώρα, απαραίτητο
για να φτιάξουμε σαλάτα νησιωάς είναι ο τόνος. Θέλουμε τόνο, μεγάλα κομμάτια, όσο πιο ποιοτικό τόνο πάρετε τόσο καλύτερα και βέβαια ο τόνος που βάζουμε σε αυτή τη συνταγή είναι κονσέρβα. Δεν μας πειράζει, σε μια πιο γκουρμέ εκδοχή θα μπορούσαμε να βάλουμε και φρέσκο τόνο, αλλά δεν υπάρχει λόγος, κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη σαλάτα που έχουμε κάνει. Λοιπόν, τώρα, κάπαρι, είμαστε στη Μεσόγειο, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε κάπαρι. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Σας φάνηκαν πολλά τα υλικά? Νομίζω όμως είναι υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας. Μπορεί να είναι αρκετά, αλλά λίγο τόνο, αυγό, μαρούλι, ντοματίνια σίγουρα τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Και θέλω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι από πάνω. Εδώ. Μας αρέσει το φρέσκο κρεμμυδάκι. Και τώρα ήρθε η ώρα για το dressing μας. Πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο dressing για να ρίξουμε από πάνω. Γιατί το βασικό σε αυτή τη συνταγή είναι να είναι ωραίο και το dressing. Πρέπει όλα αυτά να δέσουν με έναν τρόπο και για να δέσουν όλα αυτά με έναν τρόπο πρέπει να κάνουμε το πιο ωραίο dressing νησουάζ που υπάρχει. Και για να κάνουμε το dressing νησουάζ ουσιαστικά θα ακολουθήσουμε περίπου τη φιλοσοφία που θα κάνουμε μια Caesar σαλάτα με λίγο πιο ελληνικό χαρακτήρα, λίγο πιο μεσογειακό χαρακτήρα. Λοιπόν, αφήνω τη σαλάτα στην άκρη και παίρνω ένα γούδι. Θέλω μια σκελίδα σκόρδο, εδώ. Για κάποιους που δεν τους αρέσει καθόλου η αντζούγια, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που δεν τους αρέσει η αντζούγια, αν και η αντζούγια να ξέρετε ότι είναι ο ορισμός του ομάμι. Ουσιαστικά όπου βάζεις αντζούγια στο φαγητό σου, να ξέρετε ότι το φαγητό σου βγαίνει νόστιμο. Αυτό είναι κανόνας. Παρμεζάνα, σόγια σος, αντζούγια, τα τρία υλικά που όπου και να τα βάλεις στο φαγητό σου είναι νόστιμο. Άμα δεν θέλετε αντζούγια, απλά την βγάζετε από τη συνταγή σας και θα βάλετε λίγο παραπάνω αλάτι πιπέρι κανονικά στο φαγητό σας, γιατί χρειαζόμαστε λίγο αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, στο γούδι βάζω μία σκελίδα σκόρδο, λίγο μπούκοβο, αλάτι πιπέρι. Εδώ λίγο αλατάκι. Έχω κρατήσει 2-3 αντζούγες εδώ και θα προσθέσω 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εδώ. Τώρα θέλουμε να σπάσουμε καλά την αντζούγια, το σκόρδο και το ελαιόλαδο. Λοιπόν, και με το που χτυπήσουμε καλά τα υλικά μας και λιώσει η αντζούγια μαζί με το σκόρδο, τότε είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε σώμα στη σάλτσα μας, γιατί η σάλτσα μας έχει γενικά σώμα. Θα πάρετε και θα βάλετε 1-2 κουταλιές σούπας μαγιονέζα σε ένα μπολάκι. Και στην περίπτωση που έχετε καλή μουστάρδα Dijon, δεν χρειάζεται παραπάνω από 1 κουταλιά της σούπας, γιατί καίει η μουστάρδα Dijon. Οπότε δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ καυτερή τη σάλτσα μας. Σε περίπτωση που έχετε 1 πιο φθηνή μουστάρδα, τότε θα βάλετε λίγο περισσότερο. Μπορείτε να βάλετε και 1 κουταλιά της σούπας. Τώρα ρίχνω όλο αυτό το υπέροχο υλικό από το γουδί μου. Και ανακατεύω. Ουσιαστικά η μουστάρδα μαζί με τη μαγιονέζα θα δώσουν σώμα στο λαδάκι που έχουμε αρωματίσει με όλα αυτά τα υπέροχα υλικά. Και δεν θέλουμε να έχει την υφή της μαγιονέζας, θέλουμε να είναι λίγο πιο ρευστή η σάλτσα μας για να πάει παντού. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο δοκιμάστε. Όλοι άμα θέλει αλάτι, πιπέρι, είναι πεντανόστιμη η Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Και όπως είναι, πολύ απλά αφήστε η σάλτσα σας να πάει παντού. Θέλουμε σάλτσα, θέλουμε γεύση και προσέξτε. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε στο τέλος είναι με το που ρίξετε τη σάλτσα, οπωσδήποτε να προσθέσετε και λίγο ελαιόλαδο. Είναι αρκετή η ποσότητα που έχουμε από τη σαλάτα μας και θέλουμε λαδάκι. Η μαγιονέζα που βάλαμε ήταν ελάχιστη, μην τη φοβάστε. Και μετά πάρτε αλάτι και πιπέρι και πάντε πάνω από το κάθε αυγουλάκι ξεχωριστά και προσθέστε, γιατί το χρειάζεται. Βάλαμε το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, οπότε όλες αυτές οι λεπτομέρειες τώρα που κάνουμε στη σαλάτα μας πραγματικά θα κάνουν τη σαλάτα μας 10 φορές πιο νόστιμη. Και προαιρετικά, άμα θέλετε, άμα λέω, μπορείτε να βάλετε και λίγο ακόμα χρώμα στη σαλάτα σας με λίγο μαϊντανό. Βουάλα. Η πιο τέλεια σαλάτα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Για άλλη μια φορά, φτιάξαμε μια κλασική συνταγή με ένα twist που πραγματικά θα κάνει τη σαλάτα σας 10 φορές πιο νόστιμη. Κάντε ακριβώς ό,τι έκανα και στο τέλος θα δικαιωθώ. Λίγο αλατάκι πιπέρι πάνω από τα αυγά, λίγο ελαιόλαδο στο τέλος, ακριβώς το dressing που σας έδειξα. Πραγματικά θα πάρουν όλα τα υλικά που έχετε στο ράφι σας, όπως είναι τόνο, στο ψυγείο σας, μαρούλι, ντομάτα και όλα τα υπόλοιπα, και θα κάνουν την πιο θρεπτική μεσογειακή σαλάτα που έχετε δοκιμάσει. Μην ξεχάσετε βέβαια να συνοδεύσετε αυτή την υπέροχη σαλάτα με μια παγωμένη κοκακόλα, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο, φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!